Μηχανή του χρόνου μπορεί να παρομοιάσει κανείς την είσοδο στην οικία του Κώστα Φρότζου, ένα δείγμα για νιώτικης αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου, αλλά και ένα κτίριο εμποτισμένο με την εμβληματική προσωπικότητα του ιδιοκτήτη. Μετά από 40 χρόνια, το αρχοντικό της οικογένειας Φρότζου, ένα από τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά δείγματα της περίοδου αυτής που διασώζονται, μετά από μια ανακαίνιση που ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με χρηματοδότηση ύψους 50.000 ευρώ από την Ελληνική Βουλή, ανοίγει τις πόρτες του. Η χρηματοδότηση αξιοποιήθηκε πλήρως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ανακατασκευή της σκεπής, που ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, και την συνολική συντήρηση του κτηρίου, καθώς και της εντυπωσιακής οικοσκευής που περιλαμβάνει και σπάνια έργα τέχνης όπως πίνακες με την υπογραφή του Κενάν Μεσαρέ. Η οικία Φρότζου, που κατασκευάστηκε περίπου το 1937, ανήκει στο Ίδρυμα Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου, ο πρόεδρος του οποίου, καθηγητής Κωνσταντίνος Πέτσιος, φρόντισε για τη ριζική ανακαίνιση με στόχο να μετατραπεί σε ένα μουσείο λαογραφίας, όπως ήταν και επιθυμία του Φρότζου, αλλά και χώρος πολιτισμού και εκδηλώσεων. Τα εγγένεια του ανακατασκευασμένου κτηρίου και τα αποκαλυπτήρια και των υπολείπων δωματίων του ισογείου και του πρώτου ορόφου γίνονται αύριο, Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, με την παρουσία του Προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα. Θα ήθελα καταρχήν να σας καλωσορίσω στην οικία του Κωνσταντίνου Φρότζου, η οποία ανακαινίστηκε με χορηγία της Βουλής των Ελλήνων μετά από απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Βρισκόμαστε σε μια οικία η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι συνιστά ορόσημο για την πόλη των Ιωαννίνων, γιατί είναι ένα τυπικό δείγμα αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου. Κατασκευάστηκε το 1936-37 και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσω εσάς και στη συνέχεια τους συμπολίτες μας στο σπίτι του Φρότζου, το οποίο ανοίγει την πόρτα του μετά από 40 περίπου χρόνια. Η οικία Κωνσταντίνου Φρότζου ανήκει στο Ίδρυμα Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου. Πρόκειται για ένα ίδρυμα το οποίο έχει μια μακρά πορεία στα πνευματικά δρόμενα της πόλης των Ιωαννίνων. Ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Φρότζο και βεβαίως έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο αμυτό από εκδηλώσεις και πνευματικές δραστηριότητες. Επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου είναι ο χώρος αυτός να λειτουργήσει ως μια εστία διαπολιτισμικού διαλόγου, ιστορικής μνήμης και ιστορικής αυτοσυνειδησίας. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε την οικία του Κωνσταντίνου Φρότζου όχι μόνο από την άποψη της αρχιτεκτονικής αισθητικής, αλλά κυρίως και πρωτίστως, θα μπορούσε να πει κανείς, ως ένα κέντρο στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις, δραστηριότητες και η ίδια η οικία του Κωνσταντίνου Φρότζου θα λειτουργεί ως μουσείο, σε συνάφεια με το Λαογραφικό Μουσείο του Κωνσταντίνου Φρότζου, το οποίο, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι, βρίσκεται στην οδό Μιχαήλ Αγγέλου. Επιδίωξή μας είναι, μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, οι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε ένα τυπικό δείγμα αρχιτεκτονικής, γιαννιώτικης αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να έχουμε και την αισθητική αντίληψη η οποία επικρατούσε τη συγκεκριμένη περίοδο, τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Τα εγγένεια της οικίας Φρότζου θα γίνουν αύριο, Παρασκευή, στις 12 η ώρα και στην τελετή θα παραστεί ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Υπάρχει μια παλιά ρήση, συμφώνως προς το τελευταίο, εκβάν έκαστον τον πριν υπαρξάντων κρίνεται, προέρχεται από κείμενο του Δημοσθένη. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να προβάλλουμε στους συμπολίτες μας αυτή την ιστορική οικία. Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, ναι, προφανώς είναι η οικία του Κωνσταντίνου Φρότζου, είναι έμπλεη, είναι ένα σπίτι έμπλεο συμβολισμών, γνωρίζουμε το ρόλο που διαδραμάτισε ο Κωνσταντίνος Φρότζος στα πολιτικά και στα πνευματικά δρόμενα της πόλης των Ιωαννίνων. Και παράλληλα εμείς επιθυμούμε να διευρύνουμε αυτή την λειτουργία στο μέλλον. Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει ένας πόλος έλξης και να λειτουργήσει και ως μουσείο πόλης, αλλά κυρίως ως χώρος εκδηλώσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι το σπίτι, η οικία Φρότζου, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε αυτό το χώρο που ευτυχώς παραμένει ανάμεσα στην νεωτερική αντίληψη για την οικοδομή.